ακριβώς σου είπε, η Δέσποινα Βανδύ. Αποκλειστικά στη Μαρή Κοκολάκη. Η οποία ήταν εκεί χθες, την είδα, ανέβασε και η δική μας ρεπόρτερ φωτογραφίες με τον Αργυρό. Μα για κάτι μπούκλες καταπληκτικές. Όλες οι ρεπόρτερ μας κούκλες, θες. Λοιπόν, η Δέσποινα, που εντάξει, να πούμε ότι είναι η νικήτρια, φυσικά και. Γιατί έγινε όλος αυτός ο τόρος με την άποψη που διατύπωσε, αλλά δεν πάβει να είναι η νικήτρια, 5-3 η διαφορά με τον Κώστα Μακεδόνα. Πάμε να δούμε τι μας είπε. Είχατε άγχος γιατί σημαίνει η Κυριακή? Είχα, ναι. Είχα, δεν μπορώ να σας το κρύψω. Είχα... Το άγχος είναι για την αγωνία μου, για τα παιδιά. Σε γενικές γραμμές πήγαν καλά, θα μπορούσαν να έχει πάει και καλύτερα. Με τον Κωνσταντίνο Γεωργίου ήρθατε σε μια διαφωνία πάλι ξανά με τον Αντώνη Ρέμο. Ναι, και ο Αντώνης καλά. Διαρκώς διαφωνεί μαζί μου, δεν πειράζει. Δεν είναι κάτι, αυτό είναι και το ωραίο της υπόθεσης. Δεν θεωρώ ότι είναι πάντα θέμα άστρου. Ασφαλώς και υπάρχει το άστρο σε παιδιά που τα έχουμε δει, που μπορεί να η φωνή τους να είναι λίγο έτσι, όχι τόσο έτοιμη, αλλά πραγματικά να έχουν κάτι επάνω και να ξεχωρίζουν. Όμως δεν ισχύει για όλες τις περιπτώσεις αυτό, δεν μπορώ να το δεχτώ. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει από τα live μας μέχρι σήμερα είναι ότι παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο ότι ο κόσμος ψηφίζει θετικά όταν τα τραγούδια του είναι γνώριμα και του είναι οικεία. Σύνθια όμως, αν το σκεφτούμε, αδικήθηκε γιατί ήταν μια φωνάρα και τη φωνή της συγκεκριμένη της δώσαν μόνο 85%. Αυτή είναι η άποψη του κόσμου. Που το ξαναλέω, σέβομαι, διαφωνώ, αλλά καταλαβαίνω τις συνθήκες που μπορεί να επηρεάσουν μια απόφαση, καταλαβαίνω τους λόγους. Εμείς μπορούμε να μεταφράζουμε και να καταλαβαίνουμε τις δυσκολίες που έχει ένα τραγούδι. Δεν μπορείς να έχεις την απέτηση, τα χοντρά λάθη τα καταλαβαίνουν όλοι. Τα λάθη έτσι τα πιο δεν τα καταλαβαίνουν όλοι. Μάλιστα. Επαναστάτρια. Πάντως δεν κολώνει. Επιμένει στη θέση. Και δεν επαναστάτρια. Σου είναι, ξέρω τι γίνεται, αλλά εγώ θα δώσω και αυτά που θέλω. Ναι, αλλά χάνει παίχτες όμως. Ναι, περνάει ο καιρός. Είναι μόνη της την απάντηση, ρε παιδιά. Το βλέπει ότι πρέπει να είναι γνώριμα τα τραγούδια. Αυτό. Γιατί το κατάλαβε πολύ καλά. Παιδιά, κέρδισε όμως. Ναι, ρε παιδιά. Μπορούσε τον παίχτη τον πρώτο που τον έχασε όμως. Στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Στεναχωρήθηκε πολύ και τον παίχτη αυτό. Πώς τον αρέσει η Θέμη. Το Σπύρο Μητσοτάκης. Ναι. Έτσι δεν είναι. Μιλήσαμε κιόλας, ανταλλάξαμε και μηνύματα και ήταν στενοχωρημένοι πολύ. Και για το Σπύρο, αλλά γενικότερα για όλα αυτά. Για τους παίκτες ήταν στενοχωρημένοι. Ακριβώς. Φυσικά. Ακόμα και για τη δικιά της, την Σύνθια, δεν λέγεται κοπέλα. Ναι. Μου είπε ότι έπρεπε να πάρει μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι μόνο αυτό. Δηλαδή, ότι αυτό ο είναι ο αλήθεια κόσμος, που λέει. Ότι ο κόσμος ψηφίζει προφανώς πιο πολύ. Και αυτά πάλι που και εκεί το τραγούδι έπαιξε ρόλο. Φυσικά γι' αυτό δεν πήρε παραπάνω από 50%. Αυτό μου είπε, αυτό μου είπε στα μηνύματα. Ήταν από το κάτσα, α πούμε, από ένα musical. Εντάξει, τώρα τι παιδεία υπάρχει στην Ελλάδα με τα musical. Δεν έχουμε musical στην Ελλάδα, ρε παιδιά. Ρε Θέμη, τώρα κάνεις πως δεν καταλαβαίνεις. Είναι και η παράμετρος αυτού που είπε και ο Ρέμος. Ότι κάποιοι έχουν star quality. Έχουν και κάτι που είναι πιο ελκυστικοί στο να δουλέψεις και να τους ακούς. Δεν είναι μόνο, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι είναι ποσοστό. Και ούτως ή άλλως και οι τραγουδιστές δεν τραγουδάνε για να είναι μόνοι τους στο σπίτι, τραγουδάνε για τον κόσμο. Ναι, αλλά αν θυμάσαι και ένας του Μάστορα, το ωραίο το παιδί με τα τατουάζ, με συγχωρείτε το ξένο το όνομά του, έφυγε. Ναι, αλλά δεν είχε τραγουδήσει καλά. Πολύ και όμως star quality. Ναι, αλλά δεν τραγουδήσε καλά. Ναι, αλλά δεν τραγουδήσε καλά. Άρα παίζουν όλα ρόλο, παιδιά. Τι είναι και υποκειμενικό. Ο Ρέμος την πρώτη φορά δεν ήξερε το καινούριο σου ξένο του Οικονομόπουλου. Δηλαδή, μα αυτό είναι και το ιδιαίτερο του Rising. Ότι ο κόσμος στην τελική αποφασίζει και είναι σαν να είναι, υπόθηκε και χθες, η πέμπτη καρέκλα. Μα είναι η πέμπτη εκεί. Καρέκλα, όχι σαν, είναι η πέμπτη καρέκλα. Δέσποινά μου, 5-3, προχωράμε δυναμικά. Α, έχει τη Φέη εδώ πέρα, δεν πείσαι εδώ. Σκορδά, είναι σαν εκπρόσωπο τύπου Βανδύ, κανονικά. Δεσποινά μου, προχωράμε κανονικά. Λοιπόν, έχουμε τώρα Ρέμο, Μακεδόνα, Μάστορα, Καλομήρα και Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος τα έδωσε όλα χθες. Για την Καλομήρα σας έχω δωράκια μετά το βίντεο. Ήταν και ο Γιώργος εκεί χθες, στα backstage. Ο σύζυγος. Της Καλομήρας. Καλομήρας, παιδί μου. Μη με κες πάλι. Θα την πληρώσω πάλι εγώ την ύφη. Ναι, τώρα. Παναγιά μου. Έχω να καρφώσω το φίλο σας στο Μάστορα. Πριν 2 εβδομάδες έλεγε τα χειρότερα για εσάς. Τώρα έχει αρχίσει και λέει τα καλύτερα. Για να σας... Επειδή δεν κάνετε ομάδα. Hey, είμαι κι εγώ εδώ, ε! Άρχισε τα μαστορέματα, ο Μάστορας. Ο Μάστορας! Ο Μάστορας! Θα τολμήσω να πω ότι όντως ο νικητής του Rising είναι από αυτή τη μεριά. Είναι από αυτή τη μεριά. Στο 50% από εδώ. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι σε μένα ή στο Χρήστο, πάντως από εδώ είναι ο νικητής. Παιδιά, ετοιμαστείτε για το ωραιότερο επεισόδιο του Rising Star. Κάθε φορά
που ο Μακεδόνας και οι Βανδύ έχουν αυτή τη μονομαχία, είναι η καλύτερη για μένα και τον Αντώνη. Το καταλαβαίνεις, έτσι. Δηλαδή, αισθανόμαστε υπέροχα. Το θεωρώ υπερβολικό το 7-1. Και σήμερα, επειδή βλέπω ότι η Δέσποινα έχει καλύτερους παίχτες, για μένα, για τα δικά μου αυτιά, ήθελα να ψηφίσω, να δώσω ψήφους επιλογής. Δεν το έκανα εις βάρος των παιδιών, αλλά είναι κρίμα, καμιά φορά, ξέρεις, όταν προσωποποιούμε την αντιπαλότητα και τη μονομαχία, μπορεί να γίνει λάθος και να είναι εις βάρος των παιδιών. Ήταν πολύ ωραίο και η έκπληξη που μου κάνανε. Και είναι ωραίο στα 28 σου χρόνια να σου κάνουν τις εκπλήξεις οι φίλοι σου. Ποια 28, αφού είσαι ο μόνος άνθρωπος που γράφει, αποκαλείται την ηλικία του στο Instagram. 28, αλλά με μεγάλη εμπειρία, κατάλαβες γι' αυτό. Γιατί δεν έχετε βάλει την ημερομηνία γέννησής σας στο Instagram? Δεν έχω βάλει, ψέματα, είναι του πατέρα μου. Δεν... Πάμε για την επόμενη φάση. Να δώσουμε ό,τι καλύτερα τραγούδια μπορούμε στα παιδιά, ό,τι καλύτερα ντουέτα για να αντιμετωπίσουν τους φοβερούς αντιπάλους. Έχεις βρεθεί και εσύ στη θέση των παιδιών. Ναι. Τι τους συμβουλεύεις? Να δώσουν, να το ευχαριστηθούν, να δώσουν τον καλύτερο τους αυτό, αλλά ξεκινάει το ταξίδι από εκεί και έπειτα. Θέλει επιμονή, θέλει αγάπη, θέλει να το αγαπάς αυτό που κάνεις και να δείχνεις σεβασμό πάνω απ' όλα και να είσαι ισορροπημένος μέσα σου. Μεγάλωσε το μαλλί μου, παιδιά. Μέσα το βράδυ έβαλε λίγο λάδι. Και έτσι βγήκα και ξύπνησα. Χτύπησα τον Γιώργο με το μαλλί μου και όλες. Μια χαρά. Κάτι μέσα μου θέλει να κάνει. Δεν ξέρω, αλλαγές. Θέλω να δοκιμάσω πράγματα. Ξέρεις, μετά που κάνεις τραπεζιά, ήμουν σπίτι πολύ και τώρα έχω την ευκαιρία να βγω, να έχω μήκο μαλλί και να τους ρωτάω και να πω, μπορούμε να κάνουμε την εβδομάδα μακρύ μέχρι εδώ? Μου λέει, πάμε. Το Γιώργος τι σου είπε? Και μόνο με τη ματιά του καταλαβαίνω αν του αρέσει ή όχι. Ήταν like, πολύ κλειστό και του αρέσει να είμαι λίγο, you know, πόσα σεξ, εντάξει, δεν είμαι γυμνή, ξέρεις εννοώ. Και μόνο με τη ματιά του είπα, όχι, θα βάλω το ροζ. Καλά, βλέπω να κάνουν και άλλο παιδί αυτοί, έτσι. Τελικά αυτό το φάει λάδι και άλλα βράδυ βοηθάει, νομίζω. Στο μαλλί. Βάλε λάδι. Στο μαλλί. Φάει λάδι. Βάλε. Τι βάλε, παιδί. Τι λέτε. Φάει. Όπως το θέλει το διόδιο. Στο λάδι, παιδιά. Παιδιά, πόσο σεξ είναι η Καλομήρα? Δείξτε μου λίγο το ρούχο, σ' αρέσει? Μάλιστα, είναι κοντά πολύ ωραίο το ρούχο. Το έχει ξαναπεί, είναι στην Αμερική κλεισμένη εκεί με τα παιδιά και ήρθε εδώ και το ζει σαν γυναίκα και σαν. Εντάξει, και η τραγουδίστρια, τη αρέσει όλο αυτό. Βέβαια και τη αρέσει. Τη λείπει αυτό το κομμάτι που είναι στην Αμερική. Μάλιστα. Λοιπόν, shoot them down. Κορίτσια μου, για να... δύο από εσά θα κερδίσετε. Μου έστειλε μήνυμα η DSV και του ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό το ρούχο που φοράει Καλομήρα είναι ένα τοπάκι δαντελένιο μαζί με ένα τέλειο φουστάκι. Μπορείτε να τα βάλετε και διαφορετικά. Α, δύο είναι. Ναι, είναι δύο. Θα κερδίσετε δύο από εσάς το σύνολο που φοράει Καλομήρα. Υπάρχει ο διαγωνισμός στη σελίδα του Facebook της BSB Fashion. Κάντε like στη σελίδα, share το διαγωνισμό και στο τέλος εκπομπής θα πω τα ονόματα των δύο τυχερών που θα κερδίσουν. Ωραία. Το σύνολο της Καλομήρας με πολύ πολύ αγάπη από την BSB Fashion. Προχωράμε. Ο Γιάννης μας λέει τρελαίνεται για τοπάκια και φουστάκια. Του αρέσει τα τοπάκια. Τα φιλιά μας και στην Έλλη Κοκκίνη που μας βλέπει. Φιλάκια, Έλλη. Και σε λάθο είναι και στην οικογένεια του Αντένα, έτσι θα μάθατε. Όχι. Πάνω στο φαμίλια, δεν πρέπει να μιλήσει. Ελίτσα! Ελίτσα! Θα είναι στην κριτική επιτροπή. Και ήταν παλιά και είναι πολύ ωραία η Έλλη. Ήταν φανταστική. Θα μπορούσε να έχετε την ευγενική καλοσύνη άνθρωποι να τα δίνουν πρώτα σε εμά, να τα λέμε και να τα γράφουν τα σχόλια. Πόσα λεποκλειστικά εμεί, μωρέ που είναι κι άλλοι, να μην μοιράζονται. Είσαι τόσο λάρ. Εντάξει. Είσαι λαρζού. Καλώς όρισες. Έχουμε συνέντευξη τη Κοκκίνη. Πολύ ωραία ομάδα γίνεται στο Your Face Sounds Familiar με την αγαπημένη Μαρία Μπεκατόρου. Λοιπόν, πάμε στη Βικτόρια Χαλκίδη. Η Σάσα χτε ήταν εκεί στο Rising backstage, του πείραξε όλου και μετά μα έχει ετοιμάσει και μια ωραία έκπληξη. Μια έρευνα έκπληξη. Είναι βασικά. Στη συνέχεια, στη συνέχεια. Ναι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Γιατί κάναμε μια έρευνα με την Ελεάνα, η συντακτική ομάδα, για ένα θέμα σήμερα που θα λυθεί και η απορία όλων του κόσμου. Λοιπόν, Βικτόρια Χατκίδη, η οποία είναι καθηγήτρια φωνητικής, ναι, στο Rising Star. Λοιπόν, μιλάει για τις εξωσωματικές που έκανε αποκλειστικά σε εμάς και λέει ότι ήταν η τελευταία φορά που έκανε, δεν θα έκανε κάποια άλλη και τελικά έκανε παιδί για τη μητέρα της, πέφυγε από καρκίνο και ήταν να επισπεύσει τις διαδικασίες. Είναι 10 μηνών το παιδί της. Πολύ γλυκιά κοπέλα. Πολύ γλυκιά και δίνει μήνυμα σε πολλές γυναίκες που ταλαιπωρούνται, αλλά τελικά υπάρχει ελπίδα. Έκανε πολλές προσπάθειες. Αρκετές. Πάνω από 5. Ή αλήθεια. Ναι. Καλά, άλλες έχουν κάνει και περισσότερο. Ακριβώς.